Το ξέρω. Να σου πω. Απολλών μου, εσύ είσαι καλά. Μια χαρά είναι. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Σε ρωτάω, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ήσουν από τα κορίτσια που βρέθηκαν στο προηγούμενο επεισόδιο, υποψήφια προς αποχώρηση μαζί με την Ελεάνα. Και εντάξει, πες αυτό. Τρώγεται με έναν τρόπο, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία και σιγά σιγά όλοι σας θα περάσετε από αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι καμία από τα υπόλοιπα κορίτσια, ενώ τα παλιά, δεν κράτησαν εσένα ή δεν θέλησαν να σου δώσουν μία ψήφο θετική για να παραμείνεις. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Είμαι πολύ δυνατή αντίπαλος, οπότε θέλανε να με εξαφανίσουν προφανώς. Κάνεις λάθος. Οπότε, it's okay, είμαι εδώ. Ναι. Και ήρθα για να μείνω. Χαίρομαι για αυτό που ακούω. Αλήθεια, αυτή πρέπει να είναι η στάση όλων σας. Αλλά γιατί κάνει λάθος? Γιατί εγώ προσωπικά δεν έσωσα την Απολεόν, αν και το σκέφτηκα τελευταία στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Απολεόν δεν με έχει σώσει καμία από τις τρεις φορές που έχω βγει μπροστά, οπότε δεν θεωρώ ότι της χρωστάω και κάτι. Και πέρα από αυτό, η Απολεόν κάθε φορά που παίρνει μικρή βαθμολογία ή κάθε φορά που βγαίνει προτινόμενη, μας κόβει την καλημέρα. Επομένως, γιατί να τη σώσουμε? Γιατί να τη σώσουμε αυτό. Γιατί να τη σώσω εγώ. Εκπροσωπεί γενικά. Γιατί είναι όλες, είναι, γιατί εγώ, είναι όλες και εγώ. Δεν εκπροσωπώ εγώ. Απολεόν μου, όταν μπαίνουμε μέσα και δεν μας μιλάς, προφανώς δεν θα ασχοληθεί καμία άλλη. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κούρασε. Δεν είμαστε πέντε χρονών. Αντίστοιχα και εσύ δεν μιλάς. Οπότε... Εγώ σου μίλησα πρώτη σήμερα. Είναι, μου λες, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μου είπες αν είμαι χλωμή. Και σου λέω τι εννοείς. Και μου λες, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Τέλος πάντων, είναι οκ. Δεν μπορεί να φεύγει, κάθεται μόνη της, μας κρατάει μούτρα. Εγώ δεν είμαι πέντε χρονών. Όχι, δεν σου κρατάω μούτρα, απλά 40. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Οπότε ας μην ασχολούμαι. Οπότε ούτε εγώ. Εσύ γιατί δεν σου έκανα κάτι? Εμένα προσωπικά. Ναι. Όχι. Οπότε τι συμπεριφορά πάλι είναι αυτή? Τι εννοεί πάλι? Ευτυχώς που το βγάζεις και εδώ. Και όχι μόνο πίσω. Πίσω δεν σου μιλάω, δεν σου μιλάω. Σε καμία δεν μιλάς. Δεν σου μιλάω. Εσένα συγκεκριμένα δεν υπάρχει λόγος. Σε μένα συγκεκριμένα. Μαζί σου δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά γενικά σε καμία δεν μιλάς. Όταν λες... Εμένα δεν με νοιάζει να μην μου μιλάς, Απολεόν μου, θα τελειώσει το παιχνίδι. Λες, θα πάρει κάθε μία όταν λέτε ψέματα για το ότι σας κάνω εγώ πίσω βαβούρα. Ψέματα! Και άνθρωπος, εάν το ψέματα, δεν ακούγομαι καν. Ανθρώπους από πίσω. Μα τα λέτε εσείς μεταξύ σας που είστε παρέα και είστε φίλες. Εγώ εδώ πέρα από την αρχή είμαι μόνη μου, δεν έχω κάποια κοπέλα να με υποστηρίξω, οπότε εγώ πώς θα αποδείξω? Απολεόν, είπες ότι δεν σε ψηφίσαμε να μείνεις. Ότι λέμε ψέματα κιόλας. Άλλο θέλω να πω εγώ. Επειδή θέλαμε να σε εξαφανίσουμε, επειδή είσαι δυνατή παίχτρια, σωστά. Okay. Και εσύ για τον ίδιο λόγο δεν με ψήφισες όταν ήμουν προτινόμενη με την Τένι και έδωσες την ψήφο σου στην Τένι. Προφανώς. Ναι, υπήρξες προτινόμενη μία φορά και σου έδωσα την ψήφο μου. Εγώ σου λέω για τη συνέχεια. Δεν με ψήφισες γιατί και εσύ με θεωρείς δυνατή παίχτρια και θέλεις να εξαφανίσεις. Δεν γίνεται να ψηφίζω πάντα έναν άνθρωπο. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει My Style Rocks χωρίς την Τένι, άρα υπάρχει χωρίς εμένα γιατί. Σε έχω ψηφίσει όταν ήσουν προτινόμενη. Στην αρχή, μετά τα πράγματα αλλάζουν. Σε έχω ψηφίσει. Μετά τα πράγματα αλλάζουν. Τι εννοείς τα πράγματα αλλάζουν? Άνοιξα αυτή την κουβέντα γιατί πραγματικά όταν συνέβαινε αυτή η διαδικασία και ήταν εδώ η Ελεάνα με την Απολεόν, αφού είχατε αποφασίσει να σώσετε τη Χριστιάνα, κατάλαβα και τα δύο κορίτσια ότι πραγματικά και περίμεναν, αλλά και δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται. Γι' αυτό άνοιξε και την κουβέντα. Ούτε μία ψήφος. Να το, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό ακριβώς. Η Ελεάνα να το περιμένει. Η Απολεόν γιατί να το περιμένει από τη στιγμή που η συμπεριφορά της απέναντί μας είναι αυτή που είναι? Να πω και εγώ λίγο κάτι. Όχι. Θα ήθελα να πάω στην Εφή. Εφή μου, εσύ πια δεν έχεις ασυλία. Mm-hmm. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι αυτή η νέα εβδομάδα? Πώς πέρασε η προηγούμενη? Τα κορίτσια σε έχουν εσένα αποδεχτεί? Ποιες είναι οι σχέσεις σας? Θεωρώ ότι με έχουν αποδεχτεί μια χαρά. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη για μένα, γιατί ήταν κάτι καινούριο και η προσαρμογή και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά τώρα θεωρώ ότι έχω μπει λίγο πιο δυναμικά. Και πιστεύω θα πάει καλύτερα. Το εύχομαι πραγματικά. 2.500 όλες πλέον τώρα, χωρίς καμία ασυλία, πρέπει να διεκδικήσουν ή θα ήταν ωραίο να διεκδικήσουν, καθώς βαίνουμε και προς τον τελικό. Και βεβαίως μέσα σε αυτά και το εξαιρετικό δώρο από την Dyson, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για τα κορίτσια, για να έχουν το καλύτερο στυλ στα μαλλιά τους, αλλά βέβαια και για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρατηρήσω και κάτι άλλο. Πολύ ωραίες τσάντες, αλλά κάπως
περίεργες, να τις πω για το look over the knee boots. Γεωργία, τι έχει συμβεί που μου τη δείχνεις και έτσι? Λοιπόν, έχουμε επιλέξει όλες οι κοπέλες αυτές τις τσάντες σαν φόρο τιμή στην Ελεάνα που φόραγε πάντα τις άκυρες τσάντες. Α, ήταν αυτό το the wrong bag theory, αυτό, ε? Και το σκεφτήκαμε και είπαμε να το φέρουμε εδώ, παρόλο που έγινε η αποχώρηση, ότι την αγαπάμε. Νομίζω ότι θα σας βλέπει τώρα από το σπίτι και θα γελάει πάρα πολύ δυνατά αυτή η ιστορία η Ελεάνα. Πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος. Για όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε χρόνο να τα σχολιάσουμε, ούτως ή άλλως θα ρίχεστε μία-μία εδώ.